απαραίτητα στο Μανώλη τον Κωστίδη, διότι και τον κύριο Μηταράκη. Καλημέρα και στους δυο. Έλα, Μανώλη. Καλή σας ημέρα. Τι ρεπορτάζ έχουμε, καλημέρα κύριε Μηταράκη. Τι ρεπορτάζ έχουμε, κοιτάξτε, Μανώλη, σήμερα από την Τουρκία. Τον είδα τον Ακάρ χθες. Και έχουμε και το πρωτοσέλιδό σου, έτσι. Πόλεμος για το ψωμί του λαού στην Τουρκία. Χαμός. Αλλά είδα δηλώσεις Ακάρ που ήταν. Ο άλλος, ο Τσαβούσο. Για να δούμε τη συνολική εικόνα. Ο υπουργός εξωτερικών μόνο τον πόλεμο δεν κήρυξε στην Ελλάδα. Πάμε. Να σας πω τη συνολική εικόνα, γιατί έχει σχέση και με το ψωμί του λαού. Όλη αυτή την εβδομάδα είχαμε επιθέσεις της τουρκικής κυβέρνησης και εναντίον της Δύσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και της Ελλάδος. Ναι. Είχαμε το Μεύλου Τσαβούσογλου και χτες να λέει ότι κατέβασε στρατό και ναυτικό στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Καραμπάχ και στη Λιβύη και στη Συρία για να δώσει απαντήσεις σε όσους δεν θέλουν την Τουρκία σε αυτές τις περιοχές. Από την άλλη, είχαμε τον Χουλουσία Κάρ να στοχεύει τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, λέγοντας ότι είναι πρόκληση και άμυκος στόχος. Και βεβαίως σε αυτό το θέμα που έχουμε στην καθημερινή και προτείνω στους τηλεθεατές μας, διότι ενώ έχουμε αυτές τις επιθέσεις εναντίον αυτών των χωρών, στην Τουρκία η φτώχεια και η ανέχεια καθημερινά αυξάνεται και ο κόσμος περιμένει σισουρές για αυτό το φθηνό ψωμί που παρέχει ο Δήμος Κωνσταντινούπολης. Ο Δήμαρχος. Που είναι βεβαίως αντιπολιτευόμενος στο Εφέλη Μαμόγλου, ακριβώς. Μανώλη, έχει βάλει πλώρη ο Δήμαρχος. Όλα έχουν μια εξήγηση. Έτσι, μπράβο. Έτσι, ακριβώς. Όλα έχουν μια εξήγηση. Ένας παλιός πολιτικός Έλληνας έλεγε: αν περάσει από το φούρνο, δεν βγαίνει βουλευτής. Αυτό πάει για πρόεδρο Τουρκία. Ακριβώς αυτό είναι. Έτσι. Διότι έχουμε, αυτή τη στιγμή Μάλιστα. έχουμε υποσχέσει του Τούρκου Προέδρου για ταξίδι στη Σελήνη στο διάστημα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Όμως ο πολίτης ασχολείται με το ψωμί και βεβαίως να δούμε αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά δύσκολη και πάλι με τις δηλώσεις που κάνουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι. Μανώλη, μείνε μαζί μας, θα δούμε τι λέει ο κ. Μηταράκης. Ένα γρήγορο σχόλιο για τις δηλώσεις Ακάρ, κύριε Μηταράκη. Καλή σας ημέρα από την Βουλγαρία. Είμαι στη Σόφια, όπου χτίζουμε μια ισχυρή συμμαχία Μάλιστα. των χωρών πρώτης υποδοχής για το μεταναστευτικό, για να υπερασπίσουμε ναι. τα σύνορά μας από τις μεταναστευτικές ροές και να δείξουμε έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η Τουρκία, μετά την πρόσφατη εκτέλεση Τούρκων πολιτών στο Ιράκ, για το οποίο φυσικά όλοι εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας, ναι. αντιμετωπίζει ένα έντονο εσωτερικό πρόβλημα, το οποίο εξωτερικεύεται με αυτές τις δηλώσεις που βλέπετε. Ενώ από τη μία η Τουρκία έρχεται στις Βρυξέλλες και λέει ότι θέλει να χτίσει ξανά μια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά επιστρέφει στο εσωτερικό με αυτή τη ρητορική. Αυτό που είναι δεδομένο ότι η χώρα μας έχει πλέον τις διεθνείς συμμαχίες, έχει την αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση, είτε αυτή αφορά το μεταναστευτικό και τα αποτελέσματα των τελευταίων 12 μηνών μετά τα επεισόδια στα Χεσαία και στα ναι. θαλάσσια σύνορά μας, έχει δείξει ότι η χώρα μας ξέρει να προστατεύει τα σύνορά της, αλλά και σε όλα τα εθνικά θέματα, στα θέματα εθνικής κυριαρχίας, η χώρα μας έχει και τις συμμαχίες και την αποφασιστικότητα Ακριβώς. και πλέον τις αναγκαίες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν. Και βέβαια έγινε το αντίστοιχο διάβημα από πλευράς Δένδια. Ευχαριστώ και τους δυο σας και για το ρεπορτάζ και για τις δηλώσεις σας για την Τουρκία, κύριε Μηταράκη. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε.